Πολύ σημαντική νίκη πέτυχε σήμερα ο Αλμυρός κόντρα στον Μοχό με 1-0. Νίκη που τον ανέβασε έστω και προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας στην Α1Ε. Στο 10ο λεπτό τον γκολ για την ομάδα του Γαζίου, με τον Κόκα να στέλνει άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Υπήρξαν καλές στιγμές για τον Αλμυρό στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, τεράστια ευκαιρία με τον Χιώτη που έστειλε την μπάλα πολύ λίγο out στο 48ο λεπτό. Να σημειώσουμε πως το παιχνίδι τελείωσε με αποβολή του Ζαφίρη. Έτσι, στο 94ο λεπτό άλλαξαν και οι αριθμητικές ισορροπίες. Όλα είχαν κριθεί. Το 1-0 τελικό αποτέλεσμα στο Γάζι. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι με δύο όψεις. Το πρώτο ημίχρονο πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο Αλμυρός ήταν καλύτερος από εμάς, γιατί και προηγήθηκε. Νομίζω όμως ότι στο δεύτερο ημίχρονο είμαστε πολύ καλύτεροι από τον Αλμυρό. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Θεωρώ ότι δεν μας έδωσε ένα καταφανέστατο πέναλτι ο διαιτητής και νομίζω ότι στη γενική εικόνα του παιχνιδιού μάλλον αδικούμαστε από το τελικό αποτέλεσμα. Δύσκολη νίκη σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση στον αγωνιστικό χώρο, πάντα σε αγωνιστικά πλαίσια. Ποιο είναι το σχόλιο σου έτσι και ποιος ήταν ο παράγοντας που έκρινε την πλάστηκα υπέρ σας? Πιστεύω ότι έγινε όντως ένα πολύ καλό και δυνατό παιχνίδι με αρκετές ευκαιρίες από τις δύο ομάδες. Θεωρώ ότι είμαστε καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Πιστεύω ότι κερδίσαμε δίκαια. Τα συγχαρητήρια για πολλωστή φορά ανήκουν στους ποδοσφαιριστές για την πορεία που έχουν μέχρι στιγμή για την ομάδα και για την καθημερινή τους παρουσία, ώστε να βελτιώσουμε όποια λάθη γίνονται, και κοιτάζουμε τη συνέχεια.